Αδερφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1041, σελίδα 1041. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη και θα αρχίσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαΐς. Σελίδα λοιπόν 1041, Κολοσσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπη, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίο ήλθε εις εσάς, καθώς και εις όλον τον κόσμο και καρποφορεί, καθώς και εις εσάς, αφού αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθατε από τον Επαφρά, από Επαφρά του αγαπητού συντούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εμπνεύματι αγάπη σας. Δια τούτο και αφής ημέρας οικούσαμε, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάσης σοφίας και πνευματική συνέσεως, για να περπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρπαφορούντες εις πάνε έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μετά χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως έκανε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, και ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ τους εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι η εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι αρχή, πρωτότοκος των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα, και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στέλνει μία επιστολή από τη φυλακή στη Ρώμη που έχει βρεθεί πια, είναι προς το τέλος της διακονίας του. Φυλακισμένος λοιπόν στέλνει μία επιστολή στην Κολοσσές, όπου δεν έχει πάει ποτέ εκεί, δεν ξέρει τους αδελφούς της Κολοσσές. Ο Επαφράς, ο σύνδουλός του και πραγματικά σύντροφός του Χνήσιος, ήταν αυτός που πέρασε από τις Κολοσσές, μίλησε για τον Χριστό και δημιουργήθηκε η Εκκλησία στις Κολοσσές. Εκεί δε, στις Κολοσσές είναι και ο Φιλήμωνας, εκείνη την εποχή ήταν και ο Φιλήμωνας, ένας νέος τον οποίον ο Παύλος έχει γνωρίσει, και μάλιστα μέσω του Ονησίμου, του δούλου του, ο οποίος τον είχε αδικήσει το Φιλήμωνα, είχε δραπετεύσει και βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τον Παύλο. Εκεί του μίλησε ο Παύλος για τον Χριστό, σώθηκε ο Φιλήμωνας και ο Ονήσιμος, και έστειλε τον Ονήσιμο ο Απόστολος Παύλος στο Φιλήμωνα, υποχρεωμένος, αναγνωρίζοντας κατά πάντα την ομοθεσία της εποχής, όπου
περιέγραφε και έλεγε λεπτομερώς ότι οι δούλοι ανήκουν στους κυρίους τους. Και έτσι λοιπόν, μη θέλοντας να κατακρατήσει εν αγνία του αδελφού του, τον οποίον εν τέλει δεν ξέρουμε αν είχε γνωρίσει και ποτέ προσωπικά, το πιθανότερο είναι όχι, αλλά είχε ακούσει από τον Επαφρά για αυτόν και για τη γυναίκα του και για το παιδί του και για την κατοίκον εκκλησία την οποία διατηρούσε ο Θεός στο σπίτι του Φιλίμωνα. Έτσι λοιπόν τώρα, με γνώση μεγάλη για την εκκλησία των Κολοσσών από τον Επαφρά το σύντουλό του και από τον Ονίσιμο, όταν σώθηκε ο Απόστολος Παύλος με χαρά στέλνει την επιστολή αυτή. Είναι μια πολύ όμορφη επιστολή, γιατί επαναλαμβάνω απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν γνωρίζει προσωπικά αλλά γνωρίζει εξ ακοής, δηλαδή έχουν καλή φήμη. Αυτό είναι το κάθε μια επιστολή που γράφει ο Απόστολος Παύλος έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή αποστέλει συγκεκριμένα μηνύματα σε συγκεκριμένες εκκλησίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως παραδείγματος χάρη ήταν η εκκλησία των Φιλιππισίων που ήταν η πιο θερμή, ζεστή, αγαπητή, ορθοτομούσα και ορθοποδούσα το Λόγο του Θεού. Ήταν η εκκλησία των Εφεσίων που εκεί υπήρχε η Άρτεμις, η θεά η Άρτεμις των Εφεσίων και είχε προβλέψει ο Θεός ότι σε αυτή την εκκλησία κάποια στιγμή οι αδελφοί και ο ποιμένας της εκκλησίας θα αφήσει την πρώτη αγάπη. Και γι' αυτό και η επιστολή αναφέρεται περισσότερο στο να φροντίσουν το μέλλον τους. Στην εκκλησία των Φιλιππισίων να αυξηθούν έτι περισσότερο πνευματικά και στην εκκλησία των Κολοσσαέων, εκκλησία που δεν τους γνωρίζει, έχει ακούσει όμως και έχει καλή φήμη, αλλά έχει ακούσει και ιδιαίτερα πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Δηλαδή μια εκκλησία που δεν ξέρει τι ξέρουν, δεν ξέρει πόσα γνωρίζουν από την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, αλλά ξέρει ότι είναι μια εκκλησία που αγαπάει τον Χριστό και προχωράει εν Χριστώ Ιησού. Θα λέγαμε μια εκκλησία νέων αδελφών. Εν πάση περιπτώσει όμως, ό,τι και να είναι, εκείνο που μας ενδιαφέρουν, τα μηνύματα του Πνεύματος του Αγίου για κάθε αδελφό, όπως τα στέλνει ο Θεός. Παύλος λοιπόν συστήνεται, όχι με υπερηφάνεια αλλά με αλήθεια, Απόστολος απεσταλμένος του Ιησού Χριστού, επειδή το ήθελε ο Θεός, και αυτή είναι η ταυτότητα του Παύλου. Έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα ο Απόστολος Παύλος, η οποία δεν περιγράφει όνομα, πατρόνυμο, ό,τι περιγράφουν οι δικές μας ταυτότητες, αλλά περιγράφει τη σχέση του με το Θεό και το έργο του, την αποστολή του από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και ποια είναι η ταυτότητα του Απόστολου Παύλου? Είναι ότι επειδή θέλησε ο Θεός, δεν είναι γιατί το θέλησα εγώ, δεν έγινε με δική μου πρωτοβουλία για να έχω και απαιτήσεις από το Θεό για αυτό που κάνω, αλλά είναι με πρωτοβουλία του Θεού, κατά χάριν Θεού ό,τι είμαι. Είμαι και ό,τι είμαι είναι εκ του θελήματος του Θεού και εκ της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και δεν έχει ίχνος υπερηφάνειας η σύσταση την οποία κάνει για τον εαυτό του. Η δόξα αποδίδεται εν συνειδήτως, εν επιγνώση από τον Απόστολο Παύλο σε αυτόν που αποφάσισε, τον Παντοδύναμο Θεό, καθώς προγνώρισε αυτόν τον αγριάνθρωπο και διώχτη της Εκκλησίας, ότι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, η αγάπη του Θεού Πατρός θα τον μεταμορφώσει σε ένα ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του, το οποίο θα μπορεί ο Θεός να αποστείλει με αξιοπιστία και με εμπιστοσύνη, γιατί ποτέ ο Παύλος δεν θα διεκδικήσει δόξα που δεν του ανήκει, αλλά πάντοτε θα αποδίδει δόξα σε αυτόν που τον εκάλεσε. Δηλαδή πάντοτε ο Απόστολος Παύλος
Και αυτό φαίνεται από την υπογραφή του και από την αποκάλυψη της ταυτότητός του, ομολογεί ότι δεν είναι τίποτα που δεν τον έκανε ο Θεός. Δεν έχει τίποτα που δεν του έδωσε ο Θεός. Και ό,τι έχει γίνει στη ζωή του και έχει στη ζωή του είναι από τον Πατέρα Θεό, διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Αλλά αυτά που έχει είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι αόριστα. Είμαι απεσταλμένος του Ιησού Χριστού επειδή το ήθελε ο Πατέρας. Ο Πατέρας με κάλεσε, μου αποκάλυψε τον Ιησού Χριστόν και ο Ιησούς Χριστός μου είπε, όπως εμένα απέστειλε ο Πατέρας μου για να κάνω κατά πάντα το θέλημά του, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, να πάω εκεί που με στέλνει, να λέω αυτά που μου λέει και να θέλω αυτά που θέλει. Έτσι και εγώ, Ιησούς Χριστός, σε στέλνω, αφού σου αποκαλύπτω το θέλημα του Πατρός μου, το Ευαγγέλιο μου, το Ευαγγέλιο του Θεού περί του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο το δικό μου περί της θυσίας μου και της άφεσης των αμαρτιών που έρχεται εξαιτίας μου, και αφού σου αποκαλύπτω και την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο είναι χαρισμένο ως υπόσχεση από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού σε κάθε άνθρωπο που θα το εξητήσει, σε σένα δε, Παύλε, κατά χάριν σου εδόθη χωρίς να το ζητήσεις. Άρα ό,τι και να έχεις δεν είναι γιατί το ζήτησες, δεν είναι γιατί το κατάλαβες, δεν είναι γιατί το θέλησες, είναι γιατί σου χαρίστηκε. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι αξιόπιστος στα μάτια του Θεού. Και αυτό βέβαια ισχύει και για μας. Όχι βέβαια με ταυτότητα Αποστόλου Παύλου, αλλά εμείς έχουμε ταυτότητα. Εγώ είμαι πατέρας 4 παιδιών, παραδείγματος χάρη. Και είμαι σύζυγος της Άννας Κοροβέση. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν τα έκανα εγώ. Όλα κατά χάριν με το θέλημά του ο Θεός μου τα χάρισε δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Τα φυσικά. Αυτός, παραδείγματος χάρη, με σπούδασε. Αυτός με έφτασε μέχρι αυτή την ηλικία. Και ό,τι λίγο πνευματικό έχω, δεν είναι γιατί το ζήτησα, γιατί εγώ δεν ήξερα από αυτά. Το φέρνω σαν παράδειγμα τον εαυτό μου. Αλλά αυτό ισχύει για όλους μας. Δεν είναι ότι ζήτησα κάτι, δεν είναι ότι κατάλαβα κάτι. Δεν είναι ότι επιθύμησα κάτι. Ξαφνικά, από το πουθενά, βρέθηκα με το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια. Ελεύθερος από την αμαρτία, ερωτευμένος με τον Χριστό. Αλλά και η αγάπη δεν ήταν από μένα. Γιατί η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, με μεγάλη προσοχή, αδερφοί, να διακρίνουμε, είναι απαραίτητο, την ταυτότητά μας. Γιατί αν δεν τη διακρίνουμε σωστά, θα νομίζουμε ότι είμαστε άλλοι από αυτό που είμαστε και δεν θα μας βγει σε καλό. Να ξέρουμε τι είμαστε. Και το τι είμαστε είναι η ομολογία μας με καθαρή καρδιά ενώπιον του Θεού, χωρίς να προσθέτουμε, χωρίς να φερούμε, χωρίς να μεγαλοποιούμε, χωρίς να ομορφαίνουμε, αλλά αντιθέτως να φανερώνεται όλη η αθλειότητά μας για να διακρίνεται και όλη η ένδοξη παρουσία και το ένδοξο έργο του Θεού στη ζωή μας. Γιατί έτσι είμαστε όλοι μας. Μόνο το ένδοξο έργο του Θεού, η ένδοξη παρουσία του Θεού μας μεταμορφώσε. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν έχει ίχνος υπερηφάνειας η αποκάλυψη της ταυτότητος του Αποστόλου Παύλου, αλλά αντιθέτως είναι αυτό που τον καθιστά αξιόπιστο στα μάτια του Θεού και συνεχίζει να τον χρησιμοποιεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον Απόστολο Παύλο δια των γραφών. Καθώς οι επιστολές που γράφει
έγιναν σήμερα Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μεγάλη τιμή. Ας πάει το παιδάκι κάπου αλλού. Μεγάλη τιμή για τον Απόστολο Παύλο να τον χρησιμοποιεί ο Θεός για να γράφει με τα χέρια του το Ευαγγέλιο του Χριστού. Φοβερή τιμή. Και τον τιμήσε και τον χρησιμοποίησε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος, επειδή εγνώριζε ποιος ήτανε. Γνώριζε ο Απόστολος Παύλος ποιος ήτανε. Το ερώτημα είναι, εμείς γνωρίζουμε ή μήπως μερικές φορές θεωρούμε λίγο περισσότερο ότι είμαστε από αυτό που πραγματικά είμαστε? Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε, απολύτως, διώκτης, άθλιος, τιδανός, καλός αφαρισαίος, ειλικρινής, αλλά καμία σχέση με την αλήθεια του Ευαγγελίου, καμία σχέση με τον Χριστό. Και αυτό, και το Ευαγγέλιο μου ακόμη, εξ Αποκαλύψεως το πήρα, όταν ο Θεός με επισκέφτηκε και μου το δίδαξε 3 χρόνια στην Αραβία. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, για αυτές τις καρδιές. Ήθε να μας χαρίσει τέτοιες καρδιές ο Θεός. Τέτοια καρδιά που να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αληθινά, όχι στα λόγια, στα λόγια εύκολα τα λέμε, άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένοι, άχρηστοι. Και αν ακόμη δεν γίνεται, κάνουμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, και αυτό χάρις Θεού είναι. Και θα πρέπει να συνεχίζουμε να λέμε αχρίοι δούλοι είμαστε. Γιατί ό,τι καλό κάνουμε είναι χάρις Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αποκαλύπτεται λέγοντας ότι είμαι Απόστολος, και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Απόστολος. Σημαίνει άνθρωπος και χρησμένος από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού και απεσταλμένος από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού να ομολογεί και να κηρύττει Ιησού Χριστόν και τούτον μόνο εσταυρωμένο. Και δεν ξέρω τίποτα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γιατί? Γιατί εκείνη η ασφαλειά μου. Ποια είναι η ασφαλειά σου? Ο Σταυρός του Χριστού, το αίμα του Χριστού. Η ασφάλειά μου είναι όχι το έργο μου, όχι τα χαρίσματα, όχι οι διακονίες. Η ασφάλειά μου στη ζωή μου είναι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει και τρέχει επάνω μου και με καθαρίζει από τις πολλές μου αμαρτίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός, και για να με φυλάξει από την καρδιά μου την απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, που κινδυνεύει να επέρεται για τη χάρη που κάνει ο Θεός με την υπερβολή των αποκαλύψεων, μου δώσε και σκάλωπα Σατάν, και καλά μου έκανε, και μου είπε κιόλας αρκείσαι η χάρις μου, χάρις Θεού είναι ο σκόλωπας που σου δώσα, για να μπορέσεις όχι μόνο να εργαστείς το έργο μου, αλλά να συμμετάσχεις και στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η επίγνωση του Αποστόλου Παύλου. Η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού, και ότι ο Θεός τον αγαπάει αληθινά, και ότι κάνει και ότι γίνεται στη ζωή του, όσο και δύσκολο να είναι, όσο και επώδυνο να είναι, γίνεται για το καλό του. Και απευθύνεται τώρα σε αγίους ανθρώπους. Μα εσύ λες ότι κανένας δεν είναι άγιος. Λόγος του Θεού λέει πολλά πτεωμενάπαντες. Σε αγίους ανθρώπους απευθύνεται, όπως είπαμε, στην εκκλησία την εν Κολοσσές, που μια εκκλησία που δεν την ξέρει, δεν ξέρει τους αδελφούς παρά μόνο τον Επαφρά. Έχει ακούσει για το Φιλίμωνα, έναν εξαιρετικό πλούσιο αδελφό που έχει αφιερωμένη τη ζωή του στο Χριστό, για την ευλογημένη γυναίκα του και για τον ευλογημένο γιο του. Αλλά έχει ακούσει και για την καλή μαρτυρία μιας εκκλησίας νέας, νέους αδερφούς, στην πίστη εννοώ, αλλά αγίους. Οι Άγιοι δεν είναι στον ουρανό, αν και είναι, εδώ γίνονται Άγιοι και Άγιοι πηγαίνουν στον ουρανό. Δεν είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος ξέρω εγώ,
στον ουρανό, επειδή εδώ έγιναν Άγιοι, γι' αυτό είναι, εάν είναι, σήμερα στην παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ελπίδα να πάνε στην παρουσία του Χριστού. Σε αυτούς που ο Θεός αναγέννησε, σε αυτούς που ο Θεός τους αποκάλυψε και βαφτίστηκαν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, σε αυτούς που ο Θεός αποκάλυψε ότι υπάρχει μια υπόσχεση από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, και σε αυτούς που ο Θεός αποκάλυψε ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος από μόνος του να σώζεται από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη, καθώς η χάρις του Θεού η σωτήριος εφανερώθη σε όλους μεν τους ανθρώπους, αλλά διδάσκουσα ημάς τους Αγίους, δηλαδή αυτούς που διήνυξε ο Θεός στην καρδιά μας κάποια στιγμή να προσέχουμε στο Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια διήνυξε το νου μας να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, και στη συνέχεια μας έδωσε χάρη και δύναμη να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί Άγιος δεν είναι ο ακροατής του Λόγου του Θεού, αλλά είναι ο εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Γιατί δια της πίστεως είμαστε σε σωσμένοι κατά χάριν, μόνο αν η πίστη μας είναι ζωντανή, και η πίστη μας είναι ζωντανή όταν έχουμε στη ζωή μας έργο πίστεως. Και το πρώτο έργο πίστεως που έχουμε στη ζωή μας είναι το βάφτισμα εν ύδατι. Το δεύτερο έργο πίστεως που έχουμε, η εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου. Το τρίτο έργο πίστεως που έχουμε, να φύγουμε από τον κόσμο, να μην αγαπάμε τον κόσμο ούτε τα του κόσμου. Και από εκεί και πέρα, εφόσον μας τα έχει φανερώσει και μας τα έχει αποκαλύψει αυτά, μας αποκαλύπτει επιπλέον ότι στη ζωή μας θα έχουμε μπροστά μας στενή πύλη να διαβαίνουμε και τεθλιμμένη οδό να προχωράμε. Και πρέπει να αγωνιζόμαστε πάντοτε να εισερχόμεθα μόνο από τη στενή πύλη, απορρίπτοντας τη βαρδιά πύλη, και να συνεχίζουμε να περπατάμε την τεθλιμμένη οδό. Που τι είναι η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός? Είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού και η υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί μόνο μέσα από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό κάποια στιγμή θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Με απόλυτη επίγνωση λοιπόν του ποιος είναι και σε ποιους απευθύνεται, ο Απόστολος Παύλος φανερώνει ότι την επιστολή μου αυτή τη στέλνω οδηγημένος πάντοτε, διοικούμενος πάντοτε υπό του Πνεύματος του Αγίου στους Αγίους που συνεχίζουν να είναι πιστοί στο Χριστό, αδελφούς στις Κολοσσές. Επαναλαμβάνω, στους Αγίους που συνεχίζουν να είναι πιστοί, με η πίστη ζωντανή, γιατί έχουν έργο πίστεως. Το ότι αγιάστηκες επειδή μετανόησες, είναι πάρα πολύ καλό, εξομολογήθηκες άριστο και ζήτησες το αίμα του Χριστού τέλειο και ο Θεός σε αναγέννησε, δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από μια καλή και ευλογημένη αρχή που έκανε ο Θεός στη ζωή σου. Τώρα καλή συνέχεια να έχουμε όλοι μας, και εσείς αδερφοί, λέει στις Κολοσσές, Άγιοι και πιστοί στο Χριστό. Και η ευχή του, του Απόστολου Παύλου, περιέχει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά. Πάντοτε, χάρη, έλεος και ειρήνη. Από Θεού Πατρός και Ιησού Χριστού. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο Θεός. Και όχι μόνο θέλει ο Θεός, θέλουμε και εμείς. Τα τρία χαρακτηριστικά δια των οποίων διατηρούμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών και φρουρούμεθα από τον Παντοδύναμο Θεό, τον Πατέρα μας, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Χάρις, ειρήνη και έλεος. Χάρις είναι αυτή που μας έσωσε δια της πίστεως, είναι αυτή που μας αφαίρεσε τα παλιά και μας έφερε σε ένα νέο κόσμο δια του βαφτίσματος και μας κατέστησε πρώτον σύμμορφους του θανάτου, στη συνέχεια σύμμορφους της ταφής
και εν τέλει σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού, για να περπατάμε και να ζούμε μια καινούργια ζωή εν Χριστώ Ιησού, σύμμορφη με τον Ανεστημένο Χριστό. Τι θα πει σύμμορφη? Όπως ο Χριστός είναι εικόν του Θεού του ζώντος και εμείς ο Θεός θέλει να είμαστε η εικόνα του Ιησού Χριστού στη γη, απεσταλμένη. Δηλαδή στα μάτια, στο πρόσωπο του Χριστού εμείς διακρίνουμε την αγάπη του Πατέρα. Τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε δεν εφίστη τον Υιό του το μονογένη, αλλά τον έστειλε σε μένα και σε σένα. Αλλά τόσο πολύ με αγάπησε που τον έστειλε σε μένα. Πέθανε και πάνω στο σταυρό σύτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Και ο διάβολος είναι νικημένος και ο Χριστός είναι νικητής. Και δια του Ιησού Χριστού και εγώ είμαι πάντοτε νικητής, εάν περπατάω στα ίχνη του Χριστού. Πάντοτε. Μη φοβήστε, εγώ ενίκησα. Πού ενίκησε? Πάνω στο σταυρό. Και εσείς θα νικήσετε. Δεν υπάρχει χριστιανός ηττημένος εάν διατηρεί την πίστη και δια της πίστεως τη χάρη του Θεού. Και αλλιώς να το πω, δεν υπάρχει νικημένος χριστιανός εάν δια της χάριτος του Θεού διατηρεί την πίστη του, τον αγιασμό του και την πίστη του. Άρα η ευχή είναι χάρις για να διατηρείς την πίστη εκεί που δεν αξίζεις παρά μόνο το θάνατο. Ο Θεός κάνει χάρη και σου δίνει τη ζωή. Αυτό θα πει χάρις. Όλοι ήμασταν και θα συνεχίζαμε να είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Ξέρετε θα πει αυτό? Σκέψου τον εαυτό σου μέσα στη φυλακή βαρυπινίτη με μία ποινή θάνατος. Αυτό ήμασταν. Ποινή θάνατος. Και όπως οι βαρυπινίτες καταδικάζονται σε θάνατο και η εκτέλεση της ποινής γίνεται μετά από 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια, το ίδιο γίνεται και θα γινόταν και σε εμάς. Καταδικασμένοι σε θάνατο για εξαιτίας των αμαρτιών μας. Θάνατος. Και όσοι πεθαίνουν χωρίς Χριστό είναι θανατική ποινή, θανατική καταδίκη και με θάνατο αιώνιο, παρακαλώ. Και τι έκανε η χάρις του Θεού? Λέω, Κύριε, πιστεύω στο Χριστό. Χριστέ μου. Και στέκεται ανάμεσα στο Θεό που με καταδίκασε στο θάνατο εξαιτίας των αμαρτιών μου, ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός μπροστά μου και λέει, Πατέρα, για όλες του τις αμαρτίες οι οποίες τον καταδίκασαν και δίκαια, δικαίως τον έχεις καταδικάσει σε θάνατο, εγώ τις πλήρωσα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εγώ ποιος? Εγώ αναμάρτητος έγινα ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών, έγινα επικατάρατος και πήρα τις αμαρτίες όλου του κόσμου και του Γιώργου και τις δικές του. Και ο Θεός μπροστά σε αυτό το μέγα έργο, το έργο του Χριστού, για το οποίο ο Θεός τον απέστειλε εξαιτίας του ότι ο Θεός την αγάπη, μένει έκπληκτος και λέει, όλες τις πλήρωσες, όλες, και βγάζει να θυρμάνει, αθώος ο κατηγορούμενος, κάνω χάρη, είσαι ελεύθερος, σου χαρίζονται όλα, γιατί ο αναμάρτητος άνθρωπος Χριστός Ιησούς οικειοθελώς παρέδωσε τον εαυτό του και έγινε κατάρα και σήκωσε όλες τις αμαρτίες από σένα στην πλάτη του. Τον ονειδήσανε, τον καταδικάσανε σε θάνατο, τον στείλανε στον Άδη για αιώνια απώλεια. Αλλά επειδή ήταν αναμάρτητος, εγώ τον ανέστησα. Αλλά πλήρωσε για τις αμαρτίες σου. Για όλες. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να πιστεύουμε και να ζούμε με τη χάρη του Θεού
διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γιατί? Γιατί όταν πιστεύουμε στη χάρη του Θεού διά του Ιησού Χριστού, ό,τι και να έχουμε κάνει, ο Θεός κάνει χάρη στη ζωή μας. Το καταλαβαίνετε τι έχουμε κάνει. Τι ποινή φοβόμαστε για αυτά που έχουμε κάνει. Ό,τι και να έχουμε κάνει, ό,τι και μεγάλη αμαρτία να έχουμε κάνει, μα οτιδήποτε που να μας βαραίνει και να μας δημιουργεί ενοχή και να αναρωτιόμαστε, με συγχωρεί, με συγχώρεσαι και τώρα τι θα πάθω, η απάντηση είναι τίποτα δεν θα πάθεις. Γιατί για όλες σου τις αμαρτίες, εφόσον πιστεύεις στη χάρη του Χριστού, στην ποινή τη σταύρωση του Χριστού, ο Θεός κάνει χάρη. Και τι σε κάνει? Άγιο, αρκεί να μείνεις πιστός. Να πιείνει οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Κατά χάρη. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να εμπιστευόμαστε στη ζωή μας τη χάρη του Χριστού και να διδασκόμεθα από τη χάρη του Θεού, ώστε η χάρη του Χριστού να είναι ζωντανή. Γιατί αν με διδάσκει η χάρη του Θεού να αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζω δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αιώνα, τότε η χάρη που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό γίνεται μια πραγματικότητα σε μένα και είμαι ελεύθερος. Ελευθερωθέντες λοιπόν από την αμαρτία, τώρα δουλωθέντες εις τον Θεό, θα έχουμε τον καρπό μας της Αγίας Μόν και το τέλος μας ζωή αιώνια. Οι ερώτησεις λοιπόν που πρέπει να απαντηθεί από τον κάθε έναν από εμάς: πιστεύεις στη χάρη του Χριστού? Αποδέχεσαι τη χάρη του Χριστού? Είσαι ελεύθερος από όλες σου τις αμαρτίες με τη χάρη του Χριστού? Τότε είσαι ελεύθερος. Πρόσεξε τώρα να δουλώσεις τον εαυτό σου στο Θεό, ώστε ο καρπός να είναι σε αγίασμα. Δεν σημαίνει είσαι ελεύθερος και κάνω τι θες. Όχι. Χάρη του Θεού δεν μας αφήνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η χάρη του Θεού μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας και μας οδηγεί, μας διδάσκει να γίνουμε δούλοι Θεού. Δεν μας διδάσκει κάντε ό,τι θέλετε τώρα. Τώρα ο Θεός είναι χάρης, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες. Ναι, αλήθεια είναι όλα αυτά. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Τώρα γίνε δούλος Θεού. Τώρα δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Τώρα θα έχεις Κύριο. Δεν θα ντύνεις όπως θες. Δεν θα κουρεύεις όπως θες. Δεν θα ζεις όπως θες. Δεν θα λες ό,τι θες. Δεν θα κάνεις ό,τι θες. Δεν θα είσαι όποιος θέλεις. Δεν θα βλέπεις ό,τι θέλεις. Δεν τίποτα ό,τι θέλεις. Ούτε ό,τι σ' αρέσει, ούτε ό,τι νομίζεις. Αλλά επειδή σε ελευθέρωσε ο Θεός από όλα κατά χάρη και είσαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος, αμήν αδερφοί. Τώρα εσύ θα δουλώσεις τον εαυτό σου στον Χριστό και στα αδέρφια σου. Εύκολο? Εύκολο, δύσκολο αυτό είναι. Μάλλον δύσκολο είναι. Με τη χάρη του Θεού είναι εύκολο. Και τώρα μάθαμε να ζούμε κατά χάρη. Όπως αδύνατον ήταν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, γιατί ήμουν καταδικασμένος σε θάνατο, η χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού με ελευθέρωσε, έτσι και με τη χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού μπορώ να είμαι ένας αληθινός δούλος. Να κάνω ό,τι αρέσει το Θεό, ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι νομίζει ο Θεός. Και τότε ο καρπός μου είναι αγιασμό, δηλαδή η οικογένειά μου, η ζωή μου, η μαρτυρία μου, καρποφορία μου, σε αγιασμό. Γιατί με ελευθέρωσε ο Θεός, το συνειδητοποίησα κατά χάριν και συνειδητοποίησα ακόμη ότι τώρα είμαι δούλος Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εύχεται, ας είναι η χάρις του Θεού, όχι καταρχάς που αναγεννηθήκατε, πάντοτε στη ζωή σας. Και εγώ λέω αμήν.
Κύριε, κάμε η χάρη, στη ζωή, η χάρη σου να είναι στη ζωή μου πάντοτε, ώστε να είμαι ελεύθερος από την αμαρτία και πάντοτε δούλος του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, και η Εκκλησία λέει αμήν. 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 Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο δώρο που κάνει ο Θεός και εύχεται ο Απόστολος Παύλος. Το δεύτερο δώρο είναι έλεος. Έλεος. Τι σημαίνει έλεος? Χωρίς να αξίζεις ευλογία. Χωρίς να αξίζεις σωτηρία. Και τώρα που έγινες δούλος, χωρίς να αξίζεις ευλογία. Δεν μας ευλογεί ο Θεός, μας ελεεί ο Θεός. Και όταν εγώ πραγματικά ζητάω το έλεος του Θεού, τότε φανερώνεται ότι αναγνωρίζω ότι δεν αξίζω να με ευλογήσει. Τι έχω να σου δείξω, Κύριε Θεέ μου, που να σου πω ευλόγησέ με? Αντιθέτως, έχω τόσα πολλά να σου δείξω που το μόνο που μένει να σου πω είναι ελέησέ με. Σπλαχνιστής, ελέησέ με. Τίποτα καλό δεν μπορώ να κάνω. Και αν κάτι καλό κάνω, είναι η χάρις του Χριστού. Όχι εγώ, πού εγώ? Τι καλό να κάνω εγώ, δεν με ξέρω? Δεν ξέρω την αθλειότητά μου, την κακομοιριά μου, την καρδιά μου. Δεν ξέρω την ανοησία μου. Έχω κάνει κάτι καλό? Όχι εγώ, η χάρις του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατοικούσα εν εμή. Και τώρα σπλαχνίσουμε, Κύριε, και λέει σένα. Αμήν. Αμήν. Σπλαχνίσουμε και λέει σένα. Γι' αυτό με επίγνωση, όταν λέμε ευλόγησε, να εννοούμε ελέησε. Όχι να λέμε ελέησε και να εννοούμε ευλόγησε. Να λέμε ευλόγησε μας, Κύριε, και στην πραγματικότητα να λέμε δεν αξίζουμε, γι' αυτό ελέησε μας, Κύριε. Να ξέρουμε στο μυαλό μας, όταν λέμε ευλόγησε μας, τι εννοούμε? Εννοούμε ελέησέ μας, Κύριε. Και όταν λέμε ελέησέ μας, τότε με επίγνωση, τότε τι συμβαίνει? Σημαίνει ένα μεγάλο έργο, φοβερό έργο. Είμαστε ταπεινοί ενώπιον του Θεού και βρίσκουμε χάρη αυτό Θεό. Και μας ελεεί κατά χάρη. Είμαστε ευλογημένοι κατά χάρη. Γιατί ξέρουμε, ομολογούμε ότι δεν αξίζουμε να μας ευλογήσεις. Γι' αυτό όταν λέμε ευλόγησέ με, εννοώ ελέησέ με, και εσύ λες ξέρω τι εννοείς και κάνω χάρη και θα σε ελεήσω. Αμήν, αδερφοί. Και το τρίτο, η ωραία ευχή, η ειρήνη από Θεού Πατρός και Ιησού Χριστού. Αυτή η ειρήνη έχει συγκλονίσει όταν την είδα μέσα στη γραφή. Η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει την καρδιά μας και τα διανοήματά μας εν το Χριστό Ιησού. Δεν μπορεί δηλαδή να με φυλάξει ο Πατέρας Θεός τον Χριστό χωρίς την ειρήνη? Όχι, με ταραχή δεν είσαι επιφυλαγμένος. Εάν μέσα στη ζωή σου υπάρχει ταραχή, αγωνία, φόβος, πάει η φύλαξη, πάει η προστασία, πάει η υπεράσπιση. Δεν μπορώ, λέει ο Θεός, να σε υπερασπίζομαι, δεν μπορώ να σε λέω, δεν μπορώ να σε ευλογήσω. Γιατί εσύ τρέμεις. Και επειδή τρέμεις, ομολογείς ότι δεν μπορώ. Και όταν ομολογείς με απιστία ότι δεν μπορώ, τότε πραγματικά δεν μπορώ. Μπορεί ο Θεός? Μπορεί. Αφού μπορεί, ησύχασε. Ησύχασε. Πήγαινε στον Κύριο. Είπας με ψημυρία, με γκρίνια, με νεύρα, με αγωνία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με σένα. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχεις πίστη. Πού να τη βρεις την πίστη? Πού να βρει μάλλον ο Θεός την πίστη μέσα σου? Αφού σου πας και τον λες άδικο, αδύναμο. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, το λες άχρηστο. Τίποτα δεν έχεις κάνει για μένα, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις για μένα. Και η απάντηση είναι πράγματι, τίποτα δεν μπορώ να κάνω για σένα, παιδί μου. Γιατί ό,τι κάνω,
το κάνω κατά χάριν, αλλά πώς, δια της πίστεως. Εσύ δεν έχεις πίστη ότι μπορώ. Και περνάνε τα χρόνια και αφαιρούμε τη δυνατότητα από το Θεό να κάνει και να εκπληρώσει τις αγαθές βουλές του. Του αφαιρούμε τη δυνατότητα. Γιατί? Γιατί τον λέμε άχρηστο. Συγχώρεσέ με, Κυρία μου. Λέμε ότι δεν μπορεί. Αυτό λέμε. Αφού δεν το έκανες μέχρι τώρα, γιατί να το κάνεις μετά? Και η απιστία που μας οδηγεί. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Τι δεν μπορείς να συνεχίσεις? Δεν μπορώ να συνεχίσω στην Εκκλησία στον Χριστό. Ωραία, φύγε. Και πού θα πας? Αν δεν μπορώ να πάω και πουθενά, έλα μέσα. Αλλά όχι στα χάλια που έχεις. Έλα να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Έλα να κάνουμε μια αρχή πίστης, να βρεις χάρη, να έρθει η ειρήνη μου στη ζωή σου, για να με κάνεις δυνατό στη ζωή σου. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανισμός είναι μια λογική λατρεία. Δεν είναι μια θεωρία. Δεν είναι μια φιλοσοφία. Είναι λογική λατρεία. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία. Τι είπα, τι είδα τη θυσία? Βγάλε από το μυαλό σου αυτά που σε βασανίζουν. Βγάλε από την καρδιά σου τη σκέψη σου. Βγάλε τις επιθυμίες σου, είναι άχρηστες. Η λογική σου είναι άχρηστη. Το καταλαβαίνεις? Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σου, λέει ο Θεός. Εάν μένεις στις βουλές σου και στα σοδού σου, εμένα δεν με χρειάζεσαι. Αλλά και αν με χρειάζεσαι, εγώ δεν μπορώ να κάνω για σένα τίποτα. Καταδίκασε τις βουλές σου, καταδίκασε τις αποφάσεις σου και έλα κοντά μου. Έλα, πες μου τι σε προβληματίζει, παιδί μου. Με ευχαριστία. Αδερφοί, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα ταμείο και μπαίνουμε και ευχαριστούμε το Θεό? Σήμερα είχαμε ένα σοβαρό ζήτημα με την Άννα και μπήκαμε στο δωμάτιο, γονατίσαμε και ξέραμε ότι μας ακούει. Τον ευχαριστήσαμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας ακούς. Και όχι μόνο μας ακούς. Όταν ξέρουμε ότι μας ακούς, ξέρουμε ότι εξάπτωτος θα κάνεις πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά εμείς που σου ζητάμε και που ξέρουμε. Γονατίσαμε λοιπόν κάτω, φανερώσαμε την αδυναμία μας, είπαμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Κύριε, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εσύ μας ακούς. Μετανοήσαμε, ζήτησαμε συγγνώμη από το Θεό. Ξέρουμε ότι μας ακούς, και αν ξέρουμε ότι μας ακούς και επειδή σου ζητάμε κατά το θέλημά σου, μας βεβαιώνεις ότι ό,τι αν ζητάμε θα μας το δώσεις. Και όχι μόνο θα μας το δώσεις, θα κάνεις πολύ καλύτερα και περισσότερα από αυτά που εμείς σου ζητάμε. Εμείς σου ζητάμε τόσα, σου θα κάνεις τόσα. Γιατί? Γιατί είσαι παντοδύναμος Θεός. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμάμαι, είχε δείξει σε μια αδερφή ένα ωραίο όνειρο. Έδειξε ότι έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά είναι αληθινό. Της έδειξε ότι έμεινε κάτω. Και ξέρετε ποιο ήταν το μεγάλο της πρόβλημα? Ότι δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Είχε κλείσει η πόρτα της χάριτος. Δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή με το Θεό. Φοβερό, αδερφοί. Τώρα έχουμε πόρτα χάριτος ανεωγμένη. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Εν καιρό δεκτό σε επίκουσα. Τώρα είναι ανοιχτή η πόρτα της χάριτος. Εμείς την κλείνουμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε αυτά που θέλουμε. Άμα θες αυτά που θες, ο Θεός έφυγε από τη μέση. Τον έβγαλες. Τι ώρα είναι να πεις θέλω αυτά που θέλεις? Αμήν. Θέλω αυτά που θέλεις. Βοήθησέ με να θέλω αυτά που θέλεις. Βοήθησέ με να κάνω αυτά που θέλεις. Σ' ακούει? Βέβαια σ' ακούει. Και επειδή ζητάς κατά το θέλημά του, θα κάνει πιο πολλά από αυτά που λες, θέλεις, σκέφτεσαι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, θα έρθει η ειρήνη του Θεού. Όταν σηκωθήκαμε από την προσευχή,
Και είχαν λυθεί όλα τα θέματα. Μα ήταν λυμένα? Όχι, αλλά είχαν λυθεί. Μα πώς? Αυτά είχε αναλάβει ο Θεός. Και έχω πει και το ξαναλέω. Δεν υπάρχει ζήτημα στη ζωή μας 30 χρόνια που έχουμε γονατίσει μαζί με την Άννα για κάτι που μας απασχολεί σοβαρό και ο Θεός δεν έχει κάνει πολύ καλύτερα από αυτά που εμείς σκεφτήκαμε και του ζητήσαμε. Αλλά με σοβαρότητα, με πίστη, με ευχαριστία δια της δεήσεως και της προσευχής, και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός έχει την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Και όταν έρθει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, από εκεί και πέρα όλα γίνονται καλά. Δηλαδή, μας αγιάζει ο Θεός, χαίρεται ο Θεός στη ζωή μας, μας αγιάζει ο Θεός στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, μας αποκαλύπτει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε που δεν ξέραμε και μας δίνει δύναμη ο Θεός να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και δεν το ξέραμε. Και όταν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε αν και δεν το ξέραμε, τότε συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Και τι είμαστε? Νικητές. Γιατί? Γιατί νίκησε ο Χριστός για μας. Για να τακτοποιήσει όλο ο Χριστός. Γι' αυτό ξαναλέω. Ο χριστιανισμός δεν είναι φιλοσοφία. Δεν είναι ιδεολογία. Αν θέλεις ιδεολογίες και φιλοσοφίες υπάρχουν. Πήγαινε βρες τις. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν για την ιδεολογία τους, για τη φιλοσοφία τους, για τα πιστεύω τους. Ο χριστιανισμός δεν είναι τέτοιο. Ο χριστιανισμός είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Και αν το πούμε πιο καλά, είναι ένα πρόσωπο. Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Αμήν.